Επιτροπή. Κύριε Ψωμιάδη, όπου και να πάτε κλέβετε την παράσταση. Τι γίνεται με εσάς? Δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Είστε εδώ, θέλω να σας ρωτήσω για τη βραδιά. Καταρχήν, έτσι μια γενική εκτίμηση, ένα γενικό σχόλιο. Κάθε χρόνο και καλύτερη η όλη εκδήλωση. Συγχαρητήρια στον Αντένα. Δεν διεκρινά κάποιο αστέρι. Είναι 3-4 κοπελιές που μέσα από αυτές θα επιλεγεί η καλύτερη. Εγώ θα ψηφίσω Θεσσαλονικιά. Από εκεί και πέρα μην μου το λες, μην μου με ρωτήσεις ποια θα είναι. Αλλά τώρα με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου λέει κάθε εμφάνιση μου που βγαίνεις είσαι και καλύτερη. Τώρα θα ψηφίσετε καθαρά έτσι με τοπικιστικά κριτήρια, δηλαδή θα ψηφίσετε Θεσσαλονικιά επειδή είναι από τον τόπο σας? Όχι, γιατί νομίζω ότι κάποια παρουσία από τη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι πρέπει να τιμήσω. Βλέπω ότι έχετε κάτσει, έχετε μελετήσει καλά, έχετε ντρυφίσει το πρόγραμμα του διαγωνισμού, όλα τα βιογραφικά. Να δει, έχουμε κορίτσι από τον τόπο του. Αφού έχουμε κορίτσι από τον τόπο του, θα ψηφίσει. Λέει κορίτσι από τον τόπο. Είναι η ωραιότερη ή βάζετε νερό στο κρασί σας επειδή είναι Θεσσαλονικιά? Ξέρεις ότι είμαι πολύ ειλικρινής, βάζω λίγο νερό στο κρασί μου, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Μια φορά το αστέρι λείπει κάποια νομικού. Λείπει η καλομήρα, αν θέλεις, το αστέρι.